πάρα πολύ σημαντικές προς την ενημέρωση του κοινού. Αυτή είναι και η δουλειά των συλλόγων. Οπότε θέλω να χαιρετήσω λίγο καταρχάς τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, τον Αντιπεριφερειάρχη Εύβοιας, την κυρία Δήμαρχο, από ό,τι σημειώσα σωστά, τον διοικητή του νοσοκομείου Χαλκίδας, τον διοικητή της αστυνομικής διεύθυνσης Χαλκίδας και τον κύριο Ταξίδο, ένα αποστρατεία. Θα σας συστήσω και τους τωρινούς ή σημερινούς ομιλητές που θα έχουμε. Καταρχάς, ο κύριος Πνευματικός, που όλοι τον γνωρίζετε. Η κυρία Σοφία Χατζιωάννου, καθηγήτρια πυρηνικής γερμανικής. Μετά είμαι εγώ, Εύβοια Ορφανού, πρόεδρος του Συλλόγου Καθηγητών της Πανεπιστημίου. Η κυρία Μέβη Τσεκούρα, πρόεδρος του Συλλόγου Σκελετικής Υγείας Πεταλούδα. Και ο κύριος Γιώργος Καλιώτης, ο οποίος είναι παθολόγος διαβητολόγος στο νοσοκομείο Χαλκίδας. Να καλέσω τον κύριο βουλευτή να μας πει πρώτα λίγα λόγια πριν ξεκινήσουμε το πρόγραμμα. Καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι. Καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι. Καταρχάς, να ευχαριστήσω όλους όσοι ήρθατε σήμερα εδώ και μας θυμάτε με την παρουσία σας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα όλους τους επιτιμόμενους προσκεκλημένους μας, όπως είπαμε προηγουμένως, τον Περιφερειάρχη μας, τον Φάνη, τον Σπανό, τον Γιώργο Πεγελαϊδή, τον Περιφερειάρχη, την αγαπημένη μας δήμαρχο, την κυρία Βάκα, τον αντιδήμαρχο Δροσιάς, τον κύριο Καβούνη, τον φίλο μου τον Κώστα, την Βάσο, και το διοικητή του διοικητής του νοσοκομείου μας, ο διοικητής του νοσοκομείου της Θήβας, ο διοικητής της αστυνομίας και ο διοικητής, ο κύριος Φλουρίς. Έτσι, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η σημερινή εκδήλωση είναι πάρα πολύ ιδιαίτερα σημαντική, γιατί νομίζω ότι αυτό που έχει πάρει πολύ μεγάλη σημασία είναι να καταλάβουμε κάποια στιγμή πώς θα μπορέσουμε να φτιάξουμε και να δομήσουμε την νοσοκομιακή περίθαλψη στη χώρα μας κατά τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε κάποια στιγμή να μπορούμε να γίνουμε ανταγωνιστικοί με τα υπόλοιπα συστήματα υγείας του κόσμου και να μπορέσουμε να περιθάλψουμε την ασθενή ηλικία και νωρίς, πριν τελικά φτάσουμε στην ανάγκη της νοσηλείας. Η σημερινή συνάντηση αφορά στον ασθενή σε πρώτο πρόσωπο η σημασία της πρόληψης και θα ακούσουμε τους επόμενους ομιλητές, ο καθένας από τη δικιά του την πλευρά, η κυρία Ορφανού, φίλη και παλιά ασθενής, με την οποία γνωριζόμαστε πλέον της μιας δεκαετίας τώρα, η οποία είναι πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Ασθενών. Ένωση Ασθενών Ελλάδος. Σπανίων νοσημάτων κτλ., η οποία είναι πολύ ιδιαίτερα δραστήρια με πολλές προσβάσεις στα Υπουργεία και προσπαθώντας να μεταλαμβαδίσει όλο της αυτό την όρεξη και τη χαρά στο κόσμο και να πληροφορήσει και να ενημερώσει τους πολίτες για τα διάφορα προβλήματα που συμβαίνουν στην καθημερινότητα και τα νοσήματα και τα προβλήματα που μπορούν να νιώσουν οι ασθενείς με κάποιο χρόνο νόσημα. Στη συνέχεια θα ακούσουμε την κυρία Χατζιωάννη, που θα μας μιλήσει την εμπειρία της, είναι καθηγήτρια στο ΕΠΑ και σύζυγός. Η οποία θα μας μιλήσει για την εμπειρία της κλινικής ιατρικής και των διαγνωστικών μεθόδων στα νοσήματα, της καποήθειας. Στη συνέχεια θα ακούσουμε την κυρία Τσεκούρα, η οποία θα μας μιλήσει για την πρόληψη της οστεοχώρωσης, μια πολύ σημαντική νόσος, η οποία είναι θανατηφόρος ή μπορεί να δημιουργήσει, εν πάση περιπτώσει, πολύ προχωρημένα προβλήματα στον κόσμο, γιατί οδηγεί στην καταπώνηση του ανθρώπινου σώματος και στην καταπώνηση του ανθρώπινου σώματος και στην αδράνεια του σώματος λόγω του πόνου και της καθήλωσης. Άρα λοιπόν πρέπει εγκαίρως να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε και να διαγνώσουμε τους ασθενείς, να τους θεραπεύσουμε, γιατί είναι κάτι που διαγνώσκεται. Και τέλος, θα μας μιλήσει ο κ. Χαλιώτης για το διαβητολόγος και
Παθολογικής Κλινικής στο Γενικό Νοσοκομείο της Χαλκίδας, όπου θα μας μιλήσει για τον Ζαχαρό Διαβίτη, ο οποίος είναι ένας σιωπηλός δολοφόνος και κάνει και μαζί με, ίσως μαζί με την υπέρταση, ίσως είναι τα δύο βασικότερα νοσήματα που μπορεί κάποιος με πρόληψη να μπορέσει να αποφύγει τις τελείως νοσηρές συνέπειες που μπορεί να έχει κάποιος στο βάθος του χρόνου. Θεωρούμε λοιπόν ότι αυτή είναι μια πολύ πολύ ενδιαφέρουσα έτσι, πρόταση που έχουμε από τη δικιά μας την πλευρά, ώστε να ενημερωθεί ο απλός πολίτης για μερικά πράγματα τα οποία μέσα στο εκούσι θα του διευκολύνουν τη ζωή. Το κράτος τώρα, από τη δικιά του την πλευρά, η δικιά μας κυβέρνηση, έχει κάνει μια προσπάθεια τα τελευταία χρόνια για να μπορέσει να οδηγήσει τους ασθενείς στο σωστό αυτό δρόμο για να με την προσπάθεια της έγκαιρης διάγνωσης διαφόρων σωμάτων. Έτσι λοιπόν είναι το πρόγραμμα Σπύρος Δοξιάδης, μέσω του οποίου έχουμε καταφέρει χρηματοδοτήτη και μέσω του οποίου γίνεται το πρόγραμμα της Φόφης Γεννηματά για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού. Έτσι, πάρα πολλές γυναίκες έχουν κάνει τη χρήση δωρεάν μαστογραφίας, όπου το ίδιο κράτος φροντίζει να πληροφορήσει αυτές τις γυναίκες γέρος για το πότε είναι μια εξέταση να γίνει. Και με αυτή τη διαδικασία έχουμε ένα μεγάλο νούμερο γυναικών που, σαν έβριμα σε αυτό το τυχαίο έλεγχο, βρήκανε μια νόσωση αρχόμενη στάδιο, το οποίο από ό,τι καταλαβαίνετε είναι πάρα πολύ καλά θεραπεύσιμο και πολύ καλύτερα αντιμετωπίσιμο. Επίσης είναι η διεύρυνση άλλων προληπτικών εξετάσεων διαφόρων τύπου καρκίνου σε αρχικό στάδιο. Θα αυξάσει, αυξήσει κατά μεγάλο ποσοστό την πιθανότητα ιασής όπως αυτή του καρκίνου του τραχιού της μήτρας, ο καρκίνος του παχαίου εντέρου με έγκαιρες κολονοσκοπήσεις και επίσης στον καρκίνο του πνεύμα σε συστηματικούς κυρίως καπνιστές, γιατί ξέρουμε τη σύνδεση που έχει το κάπνισμα στον καρκίνο του πνεύμα. Επίσης, έχουμε καθορισμένες ενέργειες για την πρόληψη της παχυσαρκίας στα παιδιά και στους ενήλικες, προληπτικές εξετάσεις για τον έγκαιρο εντοπισμό των καρδιακών νοσημάτων, γιατί όπως είπαμε πριν, μαζί με τον σαχαρό διαβήτη, η υπέρταση κυρίως αποτελούν τους δύο πιο σιωπηλούς δολοφόνους της καθημερινής μας ζωής. Εγώ θεωρώ ότι και η οστεοπόρος είναι ένας βασικός δολοφόνος, γιατί με την έννοια αυτή, με την ακινητοποίηση του ασθενούς, αυτός απενεργοποιείται σιγά σιγά και τελικά καταστρέφει. Και φανταστείτε, αυτό που κρατάει στη ζωή και σε μια καλή ποιοτική ζωή του ανθρώπου είναι η κινητοποίηση, η κίνηση και η καθημερινότητα. Όταν αυτά χαθούν σιγά σιγά, αρχίζει να πέφτει η απόδοση και η καθημερινότητα του ανθρώπου, με αποτέλεσμα να έχουμε κακά συμβάματα. Και τέλος, το πρόγραμμα της οδευτικής φροντίδας στα παιδιά από 6 έως 12 ετών. Όλα αυτά τα πράγματα είναι πάρα πολύ ωραία, θα τα ακούσουμε. Θα ακούσουμε από τους συνοδητές μας όλα αυτά τα καλά πράγματα για να μπορέσουμε να διαμορφώσουμε μια γνώμη. Το μάθημα να πάρει κάποιος σήμερα είναι η πρόληψη. Η κυβέρνηση, λίγα πράγματα για την υγεία θα πω πριν ξεκινήσουμε, έτσι απλά και μόνο για να καταλάβουμε, η χώρα μας έχει ένα σύστημα δημόσιας υγείας το οποίο ουσιαστικά είναι νοσή, είναι πολύ πολύ παλιό και χρειάζεται μια βασική μεταρρύθμιση. Για να γίνει αυτή η βασική μεταρρύθμιση, πρέπει να στηριχθεί σε διάφορους πόλους και στόχους. Τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές και επανειλημμένα. Δεν είναι μια συζήτηση που μπορεί να γίνει στα επόμενα 2-3 λεπτά. Όμως αυτό που πρέπει κάποιος να καταλάβει είναι ότι πρέπει η επόμενη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας πρέπει να δώσει μεγάλο βάρος και βάθος σε αυτό το κομμάτι, να είναι διατεθειμένη να σπάσει αυτά, να δημιουργήσει ρήξεις για να μπορέσουν να πετύχουν τον επιθυμητό στόχο. Αυτό, άμα δεν γίνουν όλα αυτά τα καλά πράγματα, δεν θα υπάρχει κάποια δικαιολογία και θα αφήσουμε ένα σύστημα υγείας να καταραίει. Μερικές βασικές αρχές είναι πρέπει να δώσουμε μεγάλη σημασία στην πρωτοβάθμια περίθαλψη, ίσως με τον προσωπικό γιατρό, ή να διοργανώσουμε κομμάτια τα οποία θα αναλάβουν όλη αυτή την πρόληψη για τους ασθενείς, γιατί οι ασθενείς αυτοί δεν μπορεί να περιμένουν μια ενέργεια κάποιου γιατρού ή κάποιας ομάδας ανθρώπων. Θα πρέπει να είναι οργανωμένα από το κράτος αυτά τα πράγματα. Με την κυρία Τσεκούρα και την Πεταλούδα πηγαίνουμε πάρα πολλές φορές σε διάφορα σημεία. Έχουμε πάει ήδη σε τρία σημεία της Εύβοιας, στην Βόρεια Εύβοια, στην Νότια Εύβοια. Έχουμε πάει στο Μαντούδι και στην Αιγιάννα και ο σκοπός μας είναι αυτή την Παρασκευή να πάμε και στην Ερέτρια και Βάφια, ώστε με αυτόν τον τρόπο να μπορέσουμε να κάνουμε έλεγχο οστεοπόρωσης και σχολίωσης και υφοσχολίωσης στα παιδάκια. Δεν δίνουμε θεραπεία, κάνουμε ένα δερματολογικό έλεγχο και βλέπουμε με διάφορες εξετάσεις που κάνουμε ένα ποσοστό ανθρώπων οι οποίοι έχουν μια βαριά οστεοπόρωση. Και θα δείτε ότι τελικά κάνοντας αυτή την προσπάθεια, ένα μεγάλο ποσοστό αυτών των ανθρώπων έχει οστεοπόρωση. Ένα ποσοστό 5 με 10% έχει βαριά οστεοπόρωση, η οποία πέφτει και παραπάνω, ίσως ναι,
πέφτοντας κάποια κυρία ή κάποιος κύριος μπορεί να σπάσει το ισχύο του και το οποίο καταλαβαίνετε τις συνέπειες που έχει σε αυτήν τη ζωή. Απλώς να σας υπενθυμίσω και επανέρχομαι, μην το αγνοεί κανένας. Ένας άνθρωπος, ηλικιωμένος, ο οποίος πέφτει και σπάει το ισχύο του, έχει μια πιθανότητα 50% να πεθάνει μέσα στον χρόνο μετά το κάταμα. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι αυτό που λέμε ότι είναι δολοφόνος, κύριος στον χώρο, ισχύει απόλυτα μαζί με τις υπόλοιπες. Αυτό είναι για την πρωτοβάθμια περίθαλψη την οποία πρέπει να στηρίξει ο Δήμος, η Περιφέρεια, το Κράτος, η Πολιτεία, το Υπουργείο, όλοι μαζί να φτιάξουν τα απαραίτητα γιατρία για να μπορεί ο κόσμος να πηγαίνει, να μην θεωρεί ότι η πρόσβαση στο τριοβάθμιο νοσοκομείο θα πρέπει να προσφέρει πρωτοβάθμια περίθαλψη, γιατί αυτό είναι το απόλυτο λάθος. Βολευόμαστε όλοι που στέλνουμε, επειδή δεν έχουμε μια καλή πρωτοβάθμια περίθαλψη. Αυτό που λέγανε παλιά ο γιατρός της οικογένειας, έτσι δεν είναι, ο παλιός οικογενειακός γιατρός, ο παθολόγος ή ο ανεδίκευτος γιατρός που υπήρχε πριν να γίνει υποχρεωτικό να πάρεις άδεια ασκήσεως, να έχεις κάποια άδεια ασκήσεως, να έχεις κάποια ειδικότητα. Που γίναγε με τη βαλιτσούλα από σπίτι σε σπίτι και έβλεπε τους αρρώστους. Αυτός ο άνθρωπος λείπει από τη σημερινή κοινωνία. Το δεύτερο κομμάτι είναι πώς θα ενισχύσουμε τα νοσοκομεία μας για να γίνουν ανταγωνιστικά. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα. Το πρόβλημα είναι η χρηματοδότηση όλων αυτών των ιδρυμάτων και πού θα βρούμε τους πόρους. Έχουμε θεμελιώδη διαφορά με το ΣΥΡΙΖΑ και τα υπόλοιπα κόμματα. Αυτοί θεωρούν ότι οι πόροι αυτοί θα πρέπει να βρεθούν από το κράτος. Όμως καταλαβαίνετε όλοι ότι η υγεία είναι πανάκριβη, ένα πάρα πολύ ακριβό αγαθό το οποίο πρέπει να το προσφέρουμε με απλόχερα στον πολίτη και με τις τεχνολογικές εξελίξεις, τις οποίες ακούσετε και από τη γυναίκα μου, πώς γίνονται με τα διάφορα τεστ και τα φάρμακα που χρησιμοποιούνται, είναι αδύνατο να μπορεί να ανταπεξέλθει ένα οποιοδήποτε κράτος εδώ, ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες θεωρητικά έχουν το πλεονέκτημα να μπορούν να κόβουν μόνο τους χρήμα, δεν τα καταφέρουν τόσο πολύ καλά στην υγεία και στη ρύθμιση αυτού του κόστους. Άρα λοιπόν θα πρέπει ίσως να κάνουμε τα νοσοκομεία μας κάποια στιγμή να αποφασίσουμε το δικό μας το δρόμο. Τα νοσοκομεία να γίνουν νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, τα οποία θα έχουν δικό τους ολογισμό, ο οποίος να πληρώνει τα νοσοκομεία κανονικά όπως πληρώνει τις ειδικές κλινικές. Οι διοικητές που θα έχουν στα νοσοκομεία να γίνουν CEOs, δηλαδή manager, και με τα έξοδα που έχουν κάθε φορά να μπορούν να κάνουν ισολογισμό έσοδα-έξοδα κάθε χρόνο και αν τα καταφέρουν καλά να μένουν στη θέση τους, αν δεν τα καταφέρουν καλά να πηγαίνουν στη τους. Και το αντίστοιχο να γίνεται και με τη διαχείριση των χρημάτων. Επίσης, θα πρέπει να κάνουμε αξιολόγηση της παραγωγικότητας σε όλα τα επίπεδα. Δεν πρέπει να ανακαλύπτουμε κάθε φορά τον τροχό σε αυτή τη χώρα και να μπορούμε να πάρουμε τα παραδείγματα άλλων χωρών. Στην Ευρώπη χρησιμοποιούν αυτά που λένε DRGs, τα οποία εγώ τα βλέπω πάρα πολύ περίπτωκα. Στην Αμερική, εδώ και 30 χρόνια, 25 χρόνια, χρησιμοποιούσαμε τα RVUs, Revenue Value Units, λέγονται αυτά τα πράγματα, όπου χωρίζουμε τις διάφορες πράξεις σε μικρά κουτάκια. Άρα λοιπόν διαλέγουμε ότι μια μικρή πράξη μπορεί να είναι 3 κουτάκια, μια πράξη σαν τα δικά μας τα χειρουργεία μπορεί να είναι 100 κουτάκια. Στο τέλος του μήνα λένε πόσα κουτάκια έκανε ο πνευματικός, έκανε 10.000 κουτάκια. Άρα έχει δουλέψει αρκετά. Άρα θα πρέπει να του δώσουμε κίνητρο, να το πληρώσουμε ανάλογα με τη δουλειά που έχει κάνει. Για να ξεφύγουμε κάποια στιγμή από αυτή τη διαδικασία του από κάτω από το τραπέζι και στα κρυφά και τι πρέπει να δώσουν ο γιατρός και ο νοσηλευτικός. Το αντίστοιχο σημαίνει και για το νοσηλευτικό προσωπικό και όλο το υπόλοιπο προσωπικό του νοσοκομείου. Και αυτό μπορεί να εφαρμοστεί και σε όλες τις υπόλοιπες διαδικασίες. Και με αυτόν τον τρόπο βρίσκουμε την αντικειμενική αξιολόγηση. Με την οποία όλα τα πράγματα έχουν μια αξία, μια θέση και μια τιμή. Αυτά λοιπόν είναι πολύ βασικές αρχές που πρέπει να τις έχουμε στο νου μας. Νομίζω ότι αυτά σαν εισαγωγή για κάτι που θα πρέπει να έρθει στο μέλλον. Αυτά βεβαίως από τα αντίστοιχα κόμματα της αντιπολίτευσης βρίσκουμε ριζική αντίσταση, γιατί θεωρούν ότι αυτό οδηγεί στην ιδιωτικοποίηση. Σας υπόσχομαι ότι αυτό δεν είναι η ιδιωτικοποίηση της υγείας. Αυτό είναι μια καλή προσβάσιμη υγεία σε όλο τον πολίτη, σε σύγχρονη και πολύ εξελιγμένη. Διότι τα μηχανήματα που χρησιμοποιούν, ένα PET scan κάνει 3 με 5 εκατομμύρια για να μπορεί να λειτουργήσει αυτή τη στιγμή. Τα φάρμακα που χρησιμοποιούνται είναι πάρα πολλά. Μετά από 3 με 5 χρόνια πρέπει να αλλάξει γιατί η τεχνολογία έχει εξελιχθεί. Ποιο θα το πληρώσει αυτό το πράγμα, το νοσοκομείο και το κράτος. Έχουμε 50 νοσοκομεία που χρειάζονται αυτό το πράγμα. Ποιο θα δώσει 50 επί 5, 250 εκατομμύρια μόνο σε αυτό το μηχάνημα. Φανταστείτε όλα τα υπόλοιπα. Άρα εδώ πρέπει να μπει ο ιδιώτης και με σύμπραξη τη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα να μπορέσει να μοιραστεί το κέρδος και να πληρώνεται κατά πράξη, ώστε ο τυχαίος ασθενής να μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτό το πράγμα. Με το βιβλιάριό του και με τη συνταγογράφηση όπως αυτή περιγράφεται στην καθημερινότητά μας. Και χωρίς να έχει ανάγκη να πάει στα ιδιωτικά ιδρύματα από εδώ και από εκεί να κάνει δουλειά. Αυτά είναι πολύ σημαντικά πράγματα που πρέπει να τα δούμε κάποια στιγμή και θα πρέπει να τα αναγνωρίσουμε και με αυτόν τον τρόπο θα πάμε στο επόμενο βήμα ίσως αυτής της ζωής για να μπορέσουμε να έχουμε αυτό που λέμε ανταγωνιστική υγεία για να έχουμε την πρόληψη καταρχήν και τη θεραπεία σε δεύτερο σκοπό. Γιατί πάντοτε να θυμάστε η ιατρική επιστήμη είναι πάρα πολύ ακριβή.
Είναι πάρα πολύ μεγάλο το κόστος για να πετύχουμε το στόχο που χρειαζόμαστε. Είναι αδύνατον σε ένα κράτος σαν το δικό μας να μπορεί να κουβαλήσει αυτό το μεγάλο φορτίο. Εδώ και τα μεγάλα συστήματα του εξωτερικού δεν τα καταφέρουν πάρα πολύ καλά, τα πιο πλούσια και τα πιο μεγάλα. Άρα λοιπόν αυτό που ακούμε πολλές φορές ότι η κυβέρνησή μας δεν τα κατάφερε, δεν είχαμε αρκετές ΜΕΘ και όλα τα συναπή, αυτά είναι πράγματα αληθινά, αλλά πρέπει να τα βλέπουμε με την προοπτική, το δυνατοτήτων μιας χώρας και το τι χρειάζεται. Άρα λοιπόν ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ και μας έλεγε δεν έχετε αρκετές κλίνες ΜΕΘ. Άρα λοιπόν πόσες έπρεπε να έχουμε για να αναπτύξεις, έπρεπε σαν κράτος να έχουμε 10.000 κλίνες ΜΕΘ, οι οποίες από εδώ και πέρα για τα επόμενα 20 χρόνια θα μείνουν αχρησιμοποιητές, οι οποίες όμως κοστίζουν ένα αμύθιτο ποσό, ενώ θα μπορούσαμε να είμαστε όπως είμαστε, να έχουμε μια αναλογικότητα σε σχέση με τη χώρα μας. Και ποιος αριθμός είναι αρκετός τελικά. Έτσι, ο αριθμός που είναι αρκετός βγαίνει με τα βιβλία, με τους υγειονομικούς χάρτες. Και αυτό είναι το τελευταίο κομμάτι, το οποίο θα πρέπει να σπάσουμε πάρα πολλά αυγά για να αποφασίσουμε τελικά ποιες νοσηλευτικές δομές χρειαζόμαστε, πού τις χρειαζόμαστε και με ποιο ρόλο. Εμένα, το έχω πει επανειλημμένως και το λέω ακόμα μια φορά, το νοσοκομείο της Χαλκίδας θεωρώ ότι θα μπορούσε να είναι πάρα πολύ καλύτερο από ό,τι είναι τώρα. Το προσφέραμε στον κόσμο, θα προσφέραμε κτηριακά ένα εξαιρετικό ίδρυμα, το οποίο όμως υστερεί αρκετά σε αποδοτικότητα. Και για διάφορους λόγους δεν υπάρχει αρκετό προσωπικό, δεν υπάρχει νοσηλευτικό προσωπικό, δεν υπάρχει αρκετό προσωπικό. Γιατί συμβαίνει αυτό το πράγμα. Έχω επανειλημμένα πει και στην προηγούμενη διοίκηση και σε αυτή τη διοίκηση τώρα, ότι νομίζω ότι το νοσοκομείο αυτό έχει να ωφεληθεί αν αλλάξει ΔΥΠΕ τελικά και μπει στην πρώτη ΔΥΠΕ, με αποτέλεσμα να μπορεί να μπει στις επιμελίες της Αττικής. Είναι πολύ πιο κοντά το νοσοκομείο αυτό με το κέντρο της Αθήνας από ότι είναι με τη Λάρισα που είναι το κέντρο του νοσοκομείου της περιφέρειας αυτής. Με αποτέλεσμα, και αυτό που λέω λαϊκά για να το τελειώνω εδώ την κουβέντα γιατί σας κούρασα, αυτό που λέω πολύ λαϊκά είναι μια ποδοσφαιρική ομάδα. Σε ποια κατηγορία θα θέλει να παίζει, στην Α εθνική, το Super League ή να παίζει στην Γ εθνική, και πού θα πάρει καλύτερη επιχορήγηση, πού θα πάρει περισσότερα λεφτά. Νομίζω ότι είναι αυτονόητη απάντηση και αυτοί που παίζουν στη Super League παίρνουν περισσότερα λεφτά και μπορούν να γίνουν βιώσιμοι καλύτερα και να τελικά να προσεγγίσουν καλύτερους παίχτες. Με αποτέλεσμα να προσφέρουν καλύτερη ποιότητα υγείας. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας κούρασα πολύ. Θα προχωρήσουμε στον επόμενο να σου μιλήσει, όπου θα είναι η κυρία Χατζιωάννου που θα μας μιλήσει. Όχι. Θα προχωρήσουμε τώρα σε ένα βίντεο. Σε ένα βίντεο ο κύριος... Μας πήρε... Ναι, ο κύριος ήταν να μιλήσει ο κύριος Κοτσιόπουλος, ο οποίος δυστυχώς έχει συνεδρίαση. Είναι στο εργαλείο με τον Πρωθυπουργό μας και δεν μπόρεσε να έρθει. Μας έφτιαξε ένα βίντεο μετά από. Τον πήρα τηλέφωνο και του τέλος πάντων είχαμε μια συζήτηση φιλική. Και μας έφτιαξε ένα βίντεο γιατί νομίζω ότι ήταν υποχρέωση να το κάνει. Να τον ακούσουμε. Αλλά πριν τον ακούσουμε, επειδή νομίζω ότι η Δήμαρχος μας έχει διοικητικό συμβούλιο, να την αποδεσμεύσουμε, να την ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την παρουσία της, να της εκφράσουμε την αγάπη μας και όλα τα καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλο το διοικητικό συμβούλιο. Να είστε καλά. Γεια σας. Οπότε να παίξει τώρα λίγο το βίντεο.